Δεν υπάρχει Τρόικα. Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε που δίνουν εντολές στην οικονομική τους αποικία. Και θέλω ειλικρινά να γνωρίζω, και γι' αυτό κύριε Υπουργέ ζητώ να καταθέσετε εγγράφως την απάντηση που δώσατε. Να καταθέσετε εγγράφως την απάντηση. Και αν δεν καταθέσετε, σημαίνει ότι δεν απαντήσετε εγγράφως, τότε νομίζω ότι τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα για σας. Βεβαίως, είναι υποκριτικό να έρχεται τώρα ο κύριος Βενιζέλος. Τον καλωσορίζω βέβαια κύριε Εξοχοίδη, τον αρχηγό σας, στην επικίνδυνη και καταστροφολογική ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι είναι προτεκτοράτο η Ελλάδα. Τέτοια μας λέτε, όταν τα λέμε εμείς αυτά, μας λέτε ότι είμαστε επικίνδυνοι και καταστροφολόγοι. Αλλά είναι πολύ αργά για δάκρυα. Και είναι πάρα πολύ αργά για δάκρυα, διότι ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος έφερε αυτόν τον νόμο. Πώς να το κάνω. Ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος έφερε αυτόν τον νόμο και τον ψήφισε το Φλεβάρι το 39-86 του 2011, όπου τα έσοδα και τα χρήματα βεβαίως από τις δόσεις, αλλά και τα έσοδα από τις αποκρατικοποίησεις θα μπαίνουν σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών για την εξυπηρέτηση του χρέους. Άρα όταν τον έφερνε, τον εισηγούνταν και τον ψήφιζε, τότε δεν υπήρχε θέμα προτεκτοράτου. Τώρα ανακάλυψε ότι γινόμαστε προτεκτοράτου. Και τα ίδια ο κύριος Κουβέλης. Βεβαίως δεν ψήφιζε τον προηγούμενο Φλεβάρι το δεύτερο μνημόνιο ο κύριος Κουβέλης και η Δημοκρατική Αριστερά. Βεβαίως τότε αυτή η στάση δεν οδηγούσε τη χώρα έξω από το ευρώ, όπως τώρα η ανεύθυνη στάση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ψηφίζει αυτά τα μέτρα. Τότε ήταν υπεύθυνη στάση. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως από τον Ιούνιο και μετά συμμετέχοντας η Δημοκρατική Αριστερά στην συγκυβέρνηση του Μνημονίου, προφανώς και με κυρίαρχο επιχείρημα ότι καταραίουμε και δεν θα πάρουμε την περιβόητη δόση, υιοθέτησε όλη τη λογική των προηγούμενων μνημονίων και έρχεται να ψηφίσει και τα επόμενα μέτρα. Δεν ξέρει η Δημοκρατική Αριστερά ότι ο βασικός κορμός αυτών των απαιτήσεων για τα εργασιακά έχει ήδη ψηφιστεί από το Φλεβάρι? Υπάρχει μια λαϊκή παροιμία που λέει: φάγαμε το γάιδαρο και τώρα θα τσινίσουμε στην ουρά. Όχι από στρατηγική, διότι αν είχατε στρατηγική, κύριε Υπουργέ, θα έλεγε κανείς ότι κάπου μπορεί να οδηγηθεί αυτή η κατάσταση. Εμείς λοιπόν, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, εμείς θα επιμείνουμε. Εμείς θα επιμείνουμε μέσα στη Βουλή να απευθυνόμαστε όχι στα κόμματα, αλλά σε καθένα ξεχωριστά. Σε καθένα ξεχωριστά, όπως σε καθένα ξεχωριστά από τους ψηφοφόρους σας απευθυνόμαστε το τελευταίο διάστημα. Και ξέρουμε και βλέπουμε ότι αυτός ο κόσμος που φοβήθηκε τον Ιούνιο, φοβήθηκε γιατί του είπατε ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα φύγουν οι επιχειρήσεις και φεύγει μία μετά την άλλη με εσάς. Φοβήθηκε γιατί του είπατε ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα έχουμε καταθέσεις στις τράπεζες και πια έχουν ξανεμιστεί οι καταθέσεις γιατί όλοι τρώνε από τα έτοιμα. Φοβήθηκε γιατί του είπατε ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα έχει φάρμακα και τώρα πεθαίνουν οι καρκινοπαθείς, διότι οι οποίοι, όπως είπατε πιο πριν, στέκεται μια χαρά, διότι είμαστε 10η χώρα στον κόσμο, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, σε αυτόν τον κόσμο που φοβήθηκε και ψήφισε Πασό και Νέα Δημοκρατία, εμείς απευθυνόμαστε. Και το κοιτάμε στα μάτια. Και ξέρουμε ότι και πολλοί από τους βουλευτές σας θα θέλουν να τον κοιτάνε στα μάτια, όσο και αν επισύεται την απειλή της διαγραφής. Είναι προτιμότερο κάποιος να μπορεί να κοιτάει στα μάτια τον κόσμο που τον στέλνει στη Βουλή, παρά να μπορεί να κοιτάει στα μάτια υποταγμένες